στις ανατιμήσεις του καφέ. Καθώς ο καφές είναι η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, δεν μπορούν να μας τον κόψουν και αυτόν, όμως έχουμε μεγάλες ανατιμήσεις τώρα σε λίγες ημέρες από 1η Σεπτεμβρίου, ανατιμήσεις που θα αγγίξουν ακόμα και το 20%. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, τον κύριο Τάσο Γιάνγκογλου, όπου θα τον καλησπερίσουμε να τα δούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ανατιμήσεις βλέπουμε παντού, κύριε Γιάνγκογλου, όμως ανατιμήσεις και στην τιμή του καφέ, δηλαδή πόσο πια, δεν γίνεται να μας τον κόψουν. Ναι. Να προαναφέρω ότι το 84% των Ελλήνων καταναλώνουν καφέ και το 95% αγοράζει καφέ, πλην ένα 5% που δεν αγοράζουν και δεν καταναλώνουν καφέ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις, από την περίοδο του Πάσχα και μετά ενημερώνουμε την αγορά για το κλίμα το ανατιμητικό που έχουμε στις τιμές διαπραγμάτευσης στα δύο χρηματιστήρια εμπορευμάτων, στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Από τα τέλη του χρόνου, από το Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ποικιλία αράμπικα έχει μια ανατίμηση της τάξης του 45%, η δε ποικιλία ρομπούστα της τάξης του 65%. Ξεκίνησε το φαινόμενο από την μειωμένη παραγωγή που έβγαλε το Βιετνάμ και η ανωδική αυτή τάση παρέσυρε και τις τιμές της αράμπικα. Βεβαίως οφείλω να ομολογήσω ότι η αγορά του καφέ είναι πολύ ανθεκτική και μέχρι τώρα έχουμε απορροφήσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων. Είναι θέμα χρόνου όμως η εξάντληση των αποθεμάτων και να προβούμε σε ανατιμήσεις. Βεβαίως, λόγω του ότι η αγορά του καφέ χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό, θεωρούμε ότι αν υπάρχει αποσυμπίεση της σημερινής κατάστασης ή θα προβούμε σε πολύ ελάχιστες αυξήσεις τιμών του καφέ ή δεν θα ανατιμήσουμε καθόλου. Βεβαίως αυτό το σενάριο το θέλουμε από την περίοδο του Πάσχα και μετά, αλλά δυστυχώς δεν μας θέλει αυτό. Οι τιμές του καφέ ανατιμώνται κάθε μέρα. Η τιμή δηλαδή πού θα φτάσει στα καταστήματα εστίασης και πού στα σούπερ μάρκετ? Δείτε, ανά είδος δεν μπορώ να σας πω και σαφώς δεν μπορώ να σας μιλήσω για τις τιμές στην εστίαση, γιατί δεν είναι στον τομέα το δικό μας. Παρακολουθούμε την εστίαση λόγω του ότι είναι πελάτες μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη, καμία επισήμαση για τις τιμές που δεν μορφωθούν στην εστίαση. Στο δε λοιπόν κομμάτι, στο οργανωμένο λιανεμπόριο, πιστεύω ότι θα είναι από ανατιμήσεις της τάξης του 5 έως 10%. Απευχόμαστε το σενάριο του 20%. Α, δηλαδή θα κυμανθεί από 5 μέχρι 20 το πολύ της 100, αυτό που ακούμε δηλαδή. Είναι το βρος, και είναι ανάλογα πώς κάθε εταιρεία θα διαμορφώσει, θα χτίσει την αποθήκη της, θα αγοράσει καφέ, σε ποια επίπεδα τιμών θα αγοράσει καφέ. Πάντως να σας πω κάτι το οποίο, επειδή έχει κρυβίνει ήδη ο καφές, κάτι το οποίο παρατηρούμε συχνά είναι πολλοί να παίρνουν τον καφέ από το σούπερ μάρκετ να τον φτιάχνουν στο σπίτι τους για να μην αγοράζουν συχνά απ' έξω από τα καταστήματα εστίασης. Ωστόσο, αν ακριβίνει και στα σούπερ μάρκετ, πάλι δυσκολεύει έτσι τα πράγματα. Όχι, όχι. Εκεί θα είναι όπως και να έχει η κατάσταση, πάντα θα συνεχίσει να είναι φθηνότερος από την κατανάλωση εκτός. Το φαινόμενο της προτίμησης του καταναλωτή να πίνει τον καφέ του εντός σπιτιού ή στο χώρο δουλειάς έχει ξεκινήσει από την περίοδο του κορονοϊού και μετά, όπου έχει διαμορφώσει μια διαφορετική κατάσταση. Σαφώς και η ακρίβεια, σαφώς και οι ανατιμήσεις του καφέ στο χώρο της εστίασης, ο οποίος δεν οφείλεται στην αύξηση του καφέ και μόνο, οφείλεται και σε άλλους συντελεστές κόστους, όπως είναι το ενεργειακό, το μισθοδοτικό. Όλα αυτά επηρεάζουν την τιμή στην εστίαση. Αυτό που οφείλω να ομολογήσω είναι ότι οι τιμές στο οργανωμένο λιανεμπόριο έχουν ανέβει ελάχιστα. Είναι
κάποιες ανατιμήσεις τάξη του 1-2% και πολλές φορές δεν φαίνονται και στους δείκτες που ανακοινώνει ο Ελστάτ. Μάλιστα. Κύριε Γιάνγκογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε. Και ας Εγώ σας ελπίσουμε να μην ευχαριστώ. ακριβίνει και άλλο καφές, φυσικά. Το ευχόμαστε κι εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.